Γεια σας παιδιά. Ζητάγατε βίντεο που να μιλάω. Ορίστε λοιπόν. Σήμερα, όπως βλέπετε και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για ένα πολύ έτσι πολύ συζητημένο θέμα. Δίπλωμα στα 16, όπως έβγαλα και εγώ. Λοιπόν, θα σας πω σήμερα την εμπειρία μου. Όπως ξέρετε, αν έχετε διαβάσει την περιγραφή του καναλιού, είμαι 16 χρονών. Ε, 20 Φεβρουαρίου έχω γενέθλια. 21 ξεκίνησα τα χαρτιά μου για να πάω για να δώσω, να ξεκινήσω. Δηλαδή 21 Φεβρουαρίου έβγαλα ταυτότητα. Τέλος πάντων, μετά κάτι αφημί, κάτι άλλα που ήθελε, κάτι χαρτιά δεν τα θυμάμαι, τα έφτιαξε και αυτά, κάτι φωτογραφίες και ξεκίνησα τα μαθήματα. Έκανα γύρω στα 10 μαθήματα για τα σήματα στον υπολογιστή. Δεν είχα διαβάσει τίποτα εντωμεταξύ. Πήγαινα και μου έλεγε: «Έχεις διαβάσει?» Ο δάσκαλος: «Ναι», του λέω: «Έχω διαβάσει, ωραία». Κάθομαι να σε υπολογιστή μόνος μου. Μου λέει: «Πώς θα λύνεις καλά?» Και του λέω: «Όλα σωστά θα κάνω». Και είχα κάνει κανένα 20 λάθη, ξέρω εγώ, διάβασα, πήγαινα συνέχεια. «Ε, μου λέει: «Είσαι καλός, την άλλη εβδομάδα θα δώσεις». «Ε, εντάξει», λέω. Μία μέρα πριν δώσω, κάθομαι από τις 2 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί και διαβάζω. Και διάβασα όλα τα σήματα σε ένα βράδυ. Με μία ώρα ύπνο μετά ξυπνάω και πάω στο Υπουργείο να δώσω. Δίνω από τις 20 ερωτήσεις στα σήματα, τις 3 τις πάτησα στην τύχη. Και από τις 10 στη μηχανολογία, τη μία την πάτησα καθή στην τύχη. Τις 2. Τέλος πάντων, έρχεται η ώρα, λέω: «Πω, πω, θα έχω μείνει τώρα», γιατί πάτησα κανένα δυο CD και λέω: «Του πούστη, ποτέ δεν είμαι τυχερός εγώ». Τέλος πάντων, φωνάζω το όνομά μου, λένε το όνομά μου, αντέρνω το CD, λέω: «Πάω εκεί». «Μπράβο το παιδί», λέει, «πέρασε με άριστα». Είμαι σε φάση, τι λέει ρε μαλάκα, εγώ λέω: «Θα έχω μείνει τώρα». Τέλος πάντων, αυτό ήταν το παλούκι για μένα, η οδήγηση, εντάξει, και ποιος τον οδηγάει πριν το δίπλωμα. Οδηγούσα και εγώ πριν το δίπλωμα. Έρχεται λοιπόν η ώρα μου να δώσω οδήγηση. Κάνω 2 μαθήματα οδήγηση. Στο δεύτερο πήγα να τρακάρω κιόλας με ένα άλλο αμάξι, σε ένα κεντρικό. Τέλος πάντων, απογοητεύτηκα μετά. Λέω: «Δεν θέλω να δώσω», αλλά εντάξει, 400 ευρώ λέω τσάμπα, γιατί τόσα έδωσα. Τέλος πάντων, θα παλέψω, λέω, και να το πάρω το δίπλωμα. Έρχεται η μέρα να δώσω. Πάω εκεί φουλ άγχος, είχε και 35 βαθμούς, 36. Έπρεπε να βάλεις και τη στολή τη μακριά για να δώσεις, με τα μανίκια τα χοντρά που είναι πιο χοντρό και από φούτερ, τέλος πάντων. Έχεις και το κράνος τώρα, τέλος πάντων. Ξεκινάω να δώσω, που μιλάγανε από το ακουστικό. Δε μεταξύ έκανα την πλακία και άφησα το μισό, το τζάμι του κράνους, το άφησα μισό ανοιχτό. Και έμπαινε ο αέρας στα μάτια μου τόσο όσο και μου τα είχε κάνει κόκκινα. Είχα δακρύσει, δεν έβλεπα μπροστά μου και πήγαινα όπου να είναι, ξέρω εγώ. Μεγάλη βλακία, επειδή είχα αγχωθεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, και μου λέγανε, δεν άκουγα καλά για το ακουστικό, και μου λέγανε: «Στρίψε δεξιά». Ήτανε να στρίψω, ας πούμε, για να στρίψω ήτανε... Μου το λέγανε εδώ και πρέπει να στρίψω εδώ απευθείας. Δηλαδή δεν προλάβεις να βγάλεις φλας. Τέλος πάντων, δεν προλάβαινα να βγάλω φλάσ, το έβγαζα τελευταίο μέτρο πραγματικά. Λέω: «Πάει», έμεινα. Κατεβαίνω από το μηχανάκι, μόλις τελειώνει η εξέταση. «Μπράβο», μου λέει, «πέρασες». Τι πέρασα, ξέρω εγώ, δεν είχα βγάλει ούτε ένα φλάσ. Τέλος πάντων, περνάω και από εκεί. Μετά μου λένε: «Θέλεις ένα μήνα», μου είπε ο καθηγητής, λέω, μου είπε ο δάσκαλος, «για να βγει το δίπλωμα». Δεν μου είπε ότι μπορώ να οδηγάω όμως μέχρι τότε. Άμα ρωτούσα, επειδή είχα πάρει το GLX εγώ, το είχα πάρει ήδη 1-2 εβδομάδες. Κανονικά, όταν τελειώσει το δίπλωμα, σήματα και οδήγηση, μπορείς να οδηγάς και χωρίς το δίπλωμα. Δηλαδή, είναι στα χαρτιά ότι έχεις περάσει. Το λέει στα χαρτιά και πας και πες κάτι από το Υπουργείο, νομίζω, ένα χαρτί ότι το επιβεβαιώνει. Και άμα σταματήσουν, το δείχνεις. Τέλος πάντων, δεν το ήξερα εγώ και περίμενα σαν το μαλάκα ένα μήνα. Όχι, δεν οδηγούσα. Οδηγούσα, αλλά πήγαινα τέρμα από πλάγια, δεν πάταγα κεντρικό.
είμαι και άρρωστος. Δεν πάταγα κεντρικό επειδή φοβόμουν, αλλά λέμε με σταματήσουν τώρα και τι θα πω για το δίπλωμα. Όλοι οι φίλοι μου λέγανε, έλα ρε μαλάκα σε κόλλα και πήγαινε, λέει, θα πεις ότι θα έχεις δώσει το περιμένω δίπλωμα, δεν σου κάνουν κάτι. Όντως δεν σου κάνουν κάτι, νομίζω είναι ένα εικοσάρικο επειδή δεν το έχεις μαζί σου, κάτι τέτοιο. Και τέλος πάντων και μου λέει ο δάσκαλος, θα σου πω εγώ όταν είναι να πας να το πάρεις. Περιμένω ένα μήνα, πάει ένας μήνας και 10 μέρες. Και λέω, ρε μαλάκα τι γίνεται εδώ τώρα, κάτσε. Πάω στο Υπουργείο, ρωτάω. Α, μου λέει, έχει βγει το διπλωμά σου πόσο καιρό τώρα. Τέλος πάντων, μαλάκα τι ωραία διαδρομή που είναι αυτή. Κάθε φορά που έρχομαι στα τέσσερα φέτρα, μάλλον. Ριτσόνα είμαστε για ποιον αναρωτιέται, άμα είναι από χαρτίδα κάποιος, ριτσόνα. Γίνεται και ανάβαση εδώ κάθε χρόνο. Τέλος πάντων, φτάνουμε στο τέλος του βίντεο. Παιδιά, εμένα μου πήγε 400 ευρώ. Βρήκα και σχολές με 300 και με 350. Άλλοι μου λένε σέκλεψε, άλλοι εντάξει δεν έγινε και κάτι. Τα λεφτά τα έδωσα τέλος πάντων. Για όποιον θέλει να πάει να δώσει τώρα. Η οδήγηση δεν είναι κάτι, μαθαίνετε. Τα σήματα παιδιά για μένα τώρα έτσι προσωπικά. Τα σήματα ήταν παλούκι μεγάλο. Δεν τα καταλάβαινα με τίποτα. Τα άνοιγα τα βιβλία. Άλλα έλεγε για διασταυρώσει μία φορά, άλλα έλεγε για την άλλη διασταύρωση. Τα είχα μπερδεύσει εγώ. Λέω εντάξει τώρα δεν έγινε και κάτι. Τελευταία μέρα πώς τα κατάλαβα δεν ξέρω. Πήγα έδωσα τέλος πάντων. Δώστε βάση πάντως παιδιά. Η οδήγηση δεν είναι κάτι. Σε βάζουν σε κάτι βούλες, κάνεις κάτι τέτοια. Πολύ πιο αργά βέβαια. Μετά σε βάζουν σε μια γραμμή όσο είναι αυτή διαφορετική. Κάνει ισορροπία, ξέρω εγώ, τόσο αργά. Περιμένε. Έτσι, τόσο αργά και κάνεις κάτι τέτοια. Μετά μία πιο γρήγορη με 40 χιλιόμετρα την ίδια γραμμή σε πάχος και δεν πρέπει να βγεις απ' έξω. Κάτι τέτοια δεν είναι κάτι δύσκολο. Και μία πορεία 600 μέτρα έδωσα εγώ επειδή βαριόντουσα κιόλας. Δεν είναι κάτι το δύσκολο, μην αγχώνεστε. Φτάνουμε στο τέλος του βίντεο λοιπόν. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, ένα subscribe. Κάντε και ένα comment, θα μου πείτε τη γνώμη σας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, τα λέμε.